Φύγαμε για Λέχοβο. Είναι το ιστορικό χωριό, φίλες και φίλοι, σε τρεις νομούς, κοντά στη Φλόρινα, το βλέπετε εδώ, πετρόχτιστο, με τις σκεπές του, μες στο πράσινο. Ένα χωριό το οποίο οι παλιότεροι θα θυμάστε και για τους Μακεδονικούς αγώνες και στους πολέμους, γιατί είναι στο Βίτσι, οπότε εκεί διαδραματίζονταν όλα αυτά. Ιρωικό. Κοιτάξτε, στο Ηρωικό. Ιστορικό. Ωραία κτίρια, πετρόχτιστα κτίρια, όμορφα, υπέροχη φύση. Το χωριό όμως δεν φημίζεται μόνο για αυτά, φημίζεται και για το φαγητό του. Γίνονται, λέει, Κωστή, σε πάω φυρί-φυρί σήμερα. Μα τώρα. Γωνία-γωνία. Έλεγα εκεί πέρα να είμαι συγκρατημένος. Αλλά να, λοιπόν. Δεν μπορείς να είσαι συγκρατημένος, διότι θα δεις καλό φαγητό στα πλάνα μας, υπέροχες πίτες που φημίζεται το χωριό. Θα καλημερίσουμε τον κύριο Βαγγέλη Στεφανίδη, που είναι ο πρόεδρος της κοινότητας. Να τα, αυτά και είναι. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, πω. Καλημέρα, πρόεδρε. Τι κάνετε? Καλημέρα. Φάτε μάτια πίτες. Τι καλούδια. Τι καλούδια έχετε ετοιμάσει. Από το Λέχοβο. Εδώ έχουμε ετοιμάσει τις πίτες τις λεχοβίτικες, οι οποίες φημίζονται. Επειδή το Λέχοβο, η καταγωγή μας είναι από την Ήπειρο και οι Ηπειρώτες φημίζονται για τις πίτες. Βέβαια. Το ένα φέρνει το άλλο. Εμείς εδώ στο Λέχοβο, οι γυναίκες του χωριού κάνουν εξαιρετικές πίτες. Οι πιπεριές, οι οποίες είναι το φαγητό το οποίο το είχαμε σε αυθονία κάτι περίοδο και του Μακεδονικού Αγώνα, όπως είπατε εσείς, και κάτι γερμανική κατοχή, διότι τις καλλιεργούμε εδώ. Κόκκινες, οι κόκκινες πιπεριές Φλωρίνης. Ναι, αυτές όμως έχουν μια ιδιαιτερότητα, είναι ξερές. Τις πιπεριές στον ήλιο το καλοκαίρι, ναι, και το χειμώνα, επειδή δεν είχα ψυγεία παλιά, τις ζεσταίνανε με νερό. Τις μαλακώνανε και τις μαγειρεύανε. Αυτά έχουμε είναι. Διάφορες πιπεριές εδώ. Είναι η πανέ εκεί με αλεύρι που τη τηγανίζουν. Είναι με χυλό. Πιπεριά με χυλό. Και εδώ είναι με πράσο. Αυτό το ονομάζανε, είναι της κατοχής το λέγανε αυτό. Το φαΐ της κατοχής. Με ό,τι είχαν χυλό, κύριε πρόεδρε, τότε οι άνθρωποι για να μπορούν έτσι να παίρνουν τις βιταμίνες. Δεν μόνο έμπνευση, είναι και η ανάγκη. Βέβαια. Και να δοκιμάσεις καινούργιες συνταγές και να αποδηγούν πραγματικά. Τα οποία τα έχετε συντηρήσει όμως όλα αυτά, και τις συνταγές και τα υλικά και τα φαγητά, και τα φέρνετε μέχρι σήμερα. Εννοείται, εννοείται. Όλα τα σπίτια μαγειρεύουν τέτοια φαγητά, σύν και τα υπόλοιπα τα μεταγενέστερα που τα μάθανε. Άρα φασόλια κάποιος... γίγαντες. Ναι, παρακαλώ. Φασόλια γίγαντες Λεχόβου. Α, υπέροχα. Άρα είναι, εκτός από τις πιπεριές έχετε και όσπρια. Ναι, οι γίγαντες δηλαδή της περιοχής, ναι, το φασόλι. Το φασόλι, το οποίο έχει τη ιδιαιτερότητα ότι καλλιεργείται σε υψόμετρο 900 μέτρα, ναι, και κρύο νερό. Άρα είναι, έχουν λίγο... τέλεια γεύση, φαντάζομαι. Είναι κάστανο. Κάστανο, είμαι σίγουρη. Να έρθετε στο Λέχοβο, σας καλούμε κιόλα να το επισκεφτείτε, να σας φιλέψουμε. Να δοκιμάσουμε και τους υπέροχους φιλόξενους. Γίγαντες. Έχουμε τις πίτες πιο μπροστά σας, παρακαλώ, μόνο λίγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Κάνουμε κάτι, κύριε πρόεδρε, πριν συνεχίσουμε. Όταν επανέλθει η εικόνα, γιατί μας κόπηκε λίγο. Θα μας βοηθήσει ο Νεκτάριος με ένα κοντινό διπλό. Όποιος σας βοηθάει εκεί με τα πλάνα, να κάνει ένα κοντινό στην πίτα. Ποιος σας βοηθάει στα πλάνα σας? Τα κορίτσια. Έχουμε τα κορίτσια μας εδώ. Καλημέρα στα κορίτσια. Εκεί κοντινό στην πίτα και κοντινό στον κύριο Πλάτζο δίπλα. Να πλώσει να πάρει μία πίτα. Νεκτάριε μας, βάλε και τον κορτή μας. Τι είναι αυτό, με τι πίνετε, με τι συνοδεύετε αυτό? Αυτό ξινόγαλο και γιαούρτι. Α, αυτά είναι. Είδες, το κάνετε ακόμα καλύτερο. Να τα. Εννοείται. Να, αυτά, έλα, τώρα, αυτά για μένα για πρωινό τώρα. Άπλωσε τώρα. Είμαστε καλοπαγάδες εδώ πέρα και φιλόξενοι άνθρωποι. Όταν έρχονται, κύριε πρόεδρε, οι τουρίστες εκεί, απολαμβάνουν φύση, θέα, ομορφιά, και το φαγητό είναι από τα κυρίαρχα στοιχεία, δηλαδή, μιας εκδρομής, ενός ταξιδιού εκεί. Έτσι ακριβώς. Έχουμε διάφορα αξιοθέατα τα οποία μπορούν να τα δουν εδώ πέρα. Είναι το μουσείο το οποίο έχουμε, ένα μουσείο εξαιρετικό, εθνολογικό, λαογραφικό και εκκλησιαστικό. Με τι εκθέματα? Εκθέματα καθημερινότητας και εκκλησιαστικά. Mm-hmm. Εκεί που είστε τώρα είναι η πλατεία. Βλέπουμε γύρω-γύρω όλα πέτρινα. Η πλατεία του χωριού, έτσι ακριβώς. Είμαστε στο κτίριο του Συλλόγου, ο οποίος σύλλογος φέτος γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Μπράβο. Τέλεια. Επίσης, το χωριό έχει από τα πρώτα συνδικαλιστικά όργανα της Ελλάδος, το Σωματείο Οικοδόμων και λοιπόν Επαγγελμάτων, το οποίο ιδρύθηκε το 1914. Τι λέτε, από εκεί ξεκίνησε το Σωματείο Οικοδόμων, από τα πιο ισχυρά μέχρι τις μέρες μας. Έτσι ακριβώς. Έτσι ιστορικό ακριβώς. Και σε αυτό πέρα, ακόμα. Εδώ, ναι. Πριν την Επανάσταση, την Οκτωβριανή. Ναι. Κοιτάξτε τώρα, επειδή εδώ το Λέχοβο, όλοι οι Λεχοβίτες είναι πετράδες, παλιοί πετράδες, εκτακουστοί πετράδες. Έτσι πηγαίναν σε όλη την επικράτεια και έχουν εκτίσει πάρα πολλά κτίρια. Υπάρχει, ήτανε... πρόεδρε, ακόμη κάποιος που κρατά την τέχνη του πετρά και τη συνεχίζει? Έχουμε κάποιους μεγάλους. Ναι. Λόγω της κρίσης το 10, το επάγγελμα της οικοδομής πλέον έχει αρχίσει και φτύρει.
και δεν μεταλαμπαδεύτηκε μετά στους Πόσο κρίμα. Κενό, δηλαδή, και εδώ τώρα προσέξτε, είπατε για τις υπηρώτικες σπίτες και εδώ η υπηρώτικη τέχνη και τεχνική των πετράδων προφανώς ήρθε μέχρι, και προσαρμόστηκε μέχρι τη Φλόρινα. Ναι. Έτσι, ναι. Έτσι. Γι' αυτό και έχουμε αυτά τα ιδιαίτερα στοιχεία εδώ στο χωριό μας. Κρίμα που δεν έχει συνέχεια. Κρίμα. Κοιτάξτε, κάνουμε μια προσπάθεια τώρα να ιδρύσουμε μια σχολή πετράδων στο Λεύκο. Μακάρι. Έτσι. Θα δούμε με τη βοήθεια. Πόσους κατοίκους έχει το χωριό, πόσους κατοίκους? Σήμερα έχουμε 750 περίπου κατοίκους μόνιμους. Νέοι παιδιά υπάρχουν, το σχολείο λειτουργεί. Υπάρχουν. Και σχολείο. Έχουμε και δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο και γυμνάσιο. Πόση ώρα είστε, μπράβο σας. Πόση ώρα είστε από τη Φλόρινα? Από τη Φλόρινα είμαστε 40 λεπτά. Εντάξει. Σχετικά κοντά. Και κάτι τελευταίο τώρα. Από την Καστοριά πιο κοντά. Είμαστε 30 λεπτά. Mm-hmm. Ναι, από τον Ιφαίο είμαστε γύρω στα 35 λεπτά. Ωραία, είστε μες στο κέντρο, εκεί γύρω-γύρω όλες οι περιοχές. Είμαστε ακριβώς στο κέντρο, δηλαδή ο επισκέπτης για να έρθει εδώ πέρα έχει, εκτός το ότι θα δει το Λεύκοβο το πανέμορφο να μείνει, να ηρεμήσει. Υπάρχουν ξενώνες. Υπάρχει ένας ξενώνας, το ξενώνας μονοπάτι, το οποίο φιλοξενεί κόσμο. Μπράβο. Έχει αρχίσει να γίνεται ένας τουριστικός προορισμός στο Λεύκοβο και περιμένουμε όλο τον κόσμο να το επισκεφτεί. Είναι καλό αυτό, Πρόεδρε, να μαθαίνουμε και άλλα μέρη της πατρίδας μας και άλλες περιοχές και άλλα χωριά, να πηγαίνει ο κόσμος και τουριστικά. Ναι, επίσης. Επίσης, κυρία Μαυραγάνη, έχουμε τα μονοπάτια της Ειρήνης, τα οποία ιδρύθηκαν το 2019 πρώτο λειτουργήσανε. Έτσι, για πεζοπορία. Για πεζοπορία και για ποδήλατο. Τέλεια. Και ποδήλατα να νοικιάσει ο επισκέπτης εδώ πέρα και εξοπλισμός για την πεζοπορία. Υπέροχα. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση όταν διάβαζα για το χωριό σας? Ότι λέγεται το χωριό που δεν έχει καλοκαίρι. Γιατί είστε σε ένα σημείο με τα βουνά γύρω-γύρω που δεν το πιάνει ζέστη, δεν το πιάνει η κάψα, ο καύσωνας και έχετε πάντα δροσιά. Και τώρα τι θερμοκρασία έχετε περίπου, αν έχετε τι αίσθηση? Τώρα έχουμε γύρω στους 5 βαθμούς θερμοκρασία. Και τραβιούνται εκείνα που δείχναμε προηγουμένως. Είναι ωραία όμως. Είναι ωραία και το κρύο είναι ωραίο και η ζέστη είναι ωραία. Είναι και μαθημένος ο κόσμος. Το καλοκαίρι η πιο υψηλή θερμοκρασία που έχετε δει ποια είναι? Φέτος μας έκανε αρκετή ζέστη, οπότε πιάσαμε 35 άρια. Α, πιάσατε, εντάξει. Άρα ήρθε το καλοκαίρι. Ξέρετε ποιο είναι όμως το καλό, ότι το απόγευμα και το βράδυ δροσίζει. Δροσούλα. Οπότε κάθεσαι και ηρεμείς. Θες ζακετούλα. Ευχαριστούμε πολύ και τα κορίτσια, Πρόεδρε. Πώς τα λένε τα κορίτσια που βοήθησαν στη λήψη? Είναι η Αντιγόνη, η Ελπινίκη και η κυρία Βούλα που μας έκανε το σώμα τους. Να μας πούνε ένα για έτσι στα γρήγορα. Έτσι, λίγο να γυρίσουμε. Πάμε λίγο να γυρίσουμε, να μας πούνε μια καλημέρα. Να γυρίσω εγώ λίγο, να κρατήσω λίγο. Μπράβο, να τα αντιστρέψουμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα και με τα υπέροχα ονόματα. Δεν ακούνε, μισό λεπτό λίγο να δώσουμε τα μικρόφωνα. Δώστε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για τα ωραία καλούδια που φτιάξατε εκεί στο τραπέζι. Ευχαριστούμε που κάνατε τη σύνδεση και κάνατε τις εικονολήπτριες. Και βλέπουμε και το νέο κόσμο του χωριού. Με τι ασχολείστε εσείς εκεί? Εγώ εργάζομαι στο Ξενώνα. Και η άλλη κυρία? Και εγώ είμαι φιλόλογος, κάνω ιδιαίτερα μαθήματα. Α, είστε η καθηγήτρια στο χωριό. Να είστε καλά, καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα, σας περιμένουμε να έρθετε στο χωριό μας. Ευχαριστούμε, γεια σας. Να είστε καλά. Τι ωραία. Ναι, οι άνθρωποι ευχάριστοι, κρατάνε τον τόπο τους, να μην ερημώνει η Ήπεθρος. Μπράβο σας. Και κοιτάμε μπροστά.